Το Athens Sports School είναι ένα όραμα και ένα όνειρο δεκαετίας. Μια προσπάθεια να δημιουργηθεί το σπίτι του νέου αθλητή. Από το 2007 το πρόγραμμα The Menagas Basketball Training, που είναι ένα πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων για παιδιά ηλικίας 10 ετών και μεγαλύτερα, δεν είχε στέγη. Ξεκινήσαμε την ελληνογερμανική αγωγή, πήγαμε στον Άγιο Κοσμά, στο ελληνικό, στο ΣΕΦ. Ουσιαστικά η ανησυχία και ο στόχος ήταν να βρούμε ένα χώρο στον οποίο θα κάνουμε ένα γήπεδο προπονητήριο εξειδικευμένο για τη βελτίωση των αθλητών, μέσα στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Είτε αυτό έχει να κάνει με το κτηριακό, τα ποδητήρια, το ζεστό νερό, το καφέ για τους γονείς, είτε έχει να κάνει με το προπονητικό staff, που θεωρούμε ότι πλέον μετά από 10 χρόνια ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να επιδείξει σε αυτό το χώρο. Είναι πιο τυχερές όσον αφορά την υποδομή, τα γήπεδα, ίσως και την επιστημονική κατάρτιση των προπονητών που έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Εγώ θα πω ότι είμαστε και εμείς τυχεροί στη γενιά μας που είχαμε λιγότερες έννοιες στο κεφάλι μας και οι γονείς μας δεν ήταν τόσο πιεσμένοι όσο οι σημερινοί γονείς. Και αυτό που εμείς κάναμε από μόνοι μας βέβαια ήταν να πηγαίνουμε στο ανοιχτό γήπεδο με ώρες ατελείωτες και να βελτιωνόμαστε. Την πολυτέλεια αυτή δεν την έχουν τα σημερινά παιδιά. Επομένως, τι ψάχνουνε? Οργανωμένες ακαδημίες ή κάποιο χώρο με προπονητές που έχουν το γνωστικό αντικείμενο, που θα κάνουν το φροντιστηριακό μάθημα, την έξτρα προπόνηση αυτή που απαιτείται όπως και να έχει για να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους. Υπάρχει ένα μείον στη σημερινή γενιά, είναι στο ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός του μπάσκετ. Τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα με τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα και επομένως αυτό που λέμε το 2-3 ώρες προπόνηση την ημέρα ή 4 είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Από την άλλη, εγώ είμαι διασώτης των ακαδημιακών πρώτα βλέψεων και αυτό λέω και στα παιδιά μου και σε όλα τα παιδιά. Από την άλλη, ένας τέτοιος χώρος όπως αυτός που είμαστε τώρα και προσπάθειες άλλων προπονητών να βελτιώσουν αθλητές ή ακαδημιών, εγώ νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση εφόσον γίνεται με το σωστό τρόπο και δεν εξασφαλίζει στο 100% ότι ένας αθλητής θα γίνει επαγγελματίας, όμως θα κάνει αυτό που κάνει με τον καλύτερο τρόπο.